Κοιτάξτε, αφού έγινε μια εντελεχής παρουσίαση όλων των προβλημάτων που αφορούν στην προστασία των υδάτινων πόρων, είμαστε όλοι τόσο ευαισθητοποιημένοι με αυτό το πολύπλοκο θέμα της προστασίας των υδάτων, των αποτελεσμάτων των φυσικών καταστροφών, της λειψιδρίας, και δεν μπορούμε παρά να μην είμαστε θετικοί σε ό,τι συζητιέται εδώ και το θεωρούμε θετικό. Εξάλλου, η Πλεύση Ελευθερίας μέσα στο πρόγραμμά της έχει ως πρωταρχική σημασία θέμα την προστασία του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, θα διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις για να τονίσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να πιέζουμε, όχι τόσο λίγο όσο ακούστηκε εδώ, για τη δημιουργία εργοστασίων αφαλάτωσης σε όλες τις ακτές της Ελλάδας, κάτι που δεν υπάρχει. Μην ξεχνάτε ότι σε πρόσφατο ταξίδι στην Άξο διαπίστωσα ότι δεν θα υπάρξει πια πατάτα Άξου για τα επόμενα 2 χρόνια, επειδή δεν υπάρχει νερό εκεί, ενώ είναι νησί. Επίσης, για την ανέλκυση του Sea Diamond πρέπει να πιέζουμε άσχετα με τις δικαστικές αποφάσεις και να τονίσουμε ότι πρέπει να επιταχυνθεί μέσω παιδείας, μέσω της εκπαίδευσης, η ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στην καθαριότητα των ακτών, γιατί και οι πολίτες δεν κάνουν αυτό που πρέπει, να μην κατασπαταλούν τα ύδατα και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στην ανακύκλωση των υλικών για την προστασία των οικοσυστημάτων. Νομίζω ότι παρότι θίχθηκαν αυτά τα θέματα, δεν ήταν σε τόσο δυνατά όσο θα έπρεπε. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις μικρές επιφυλάξεις. Κατά τα άλλα, θετικά. Πολύ ωραία.